Allora, calimera. Λίγο φορζάκι σήμερα μεσημεριανό. Λίγο φορζάκι σήμερα μεσημεριανό. Λίγο φορζάκι σήμερα μεσημεριανό. Να δούμε λίγο πώς θα πάει. Βασικό είναι ρε φίλε να προσπαθείς να μην τριφτάρεις όσο και οτισότερο γίνεται τώρα. Κι εγώ μόνο τριφτάρω εδώ μεταξύ. Πάμε να κάνουμε qualify γιατί τελειώνει ο χρόνος. Θέλουμε τρεις καλούς γύρους. Ωπα ρε. Τρία καλά γυράκια θέλουμε. Για να δούμε. Ρε φίλε, γλιστράω πάρα πολύ. Γιατί ρε φίλε, τώρα τόσο πολύ. Τώρα γλιστρήματα τώρα είναι χρόνος, όχι μαλαγίες.
Τι είναι 11 λέει ο άλλος ρε μαλακά. Λες να έχει βάλει traction ρε φίλε. Αντισπιν κάτι, δεν ξέρω ρε μαλακά. Τέλος. Τι είμαι... δέκατος, ε! Ρε φίλε, τα 13-3 αυτά μέχρι το 5ο δηλαδή, νομίζω το βλέπω φυσιολογικά ρε φίλε. Τον άλλο πάνω που έχει κάνει το 1-11. Δεν ξέρω, ρε. Με άλλα λάστιχα. Δεν ξέρω τι να πω. Οπα, κοντρόλερ. Ξεκινάω δέκατος, ε. Ωραία, για να δούμε τώρα τι setup έχουμε ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε 7 γύρους, οπότε ρυθμίζουμε βενζίνες για 7 γύρους. Εκεί είμαστε. Αυτός τι τρέχει? Σπορ. Όλοι με τα ίδια λάστιχα δηλαδή. Ίδια λάστιχα, ίδια αμάξι. Ξέρω. Πάμε και βλέπουμε. Τι μουνάρα είναι αυτό το αμάξι. Επειδή ακούμπησα λίγο έξω 800 κλάσματα τώρα όντως. About a second.
Ωραίος αγώνας, φίλε. Ωραίος αγώνας. Να μην έχουμε στούκες και να μην έχουμε μαλάκες που να τα γαμάνε όλα. Πάμε για βάθρο, πάμε για βάθρο. Πώς μου φύγε έτσι, κύριε μαλάκα, πώς μου φύγε έτσι. Τα γραφικό εδώ η αντιλιά. Θα ήμουν τώρα τρίτος, τέταρτος εκεί πέρα πάνω και έχω φτάσει τώρα 14ος και παλεύω 13ος εδώ, ρε. Ρε, τι μαλακία έκανα, ρε.
Good work out there. We finished P11. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Γιατί το online δεν το βλέπω. The term supercar is coined for the rarest automotive species. Prestigious exotics, built in limited production runs by manufacturers with legendary racing pedigrees.
Their sole purpose was to realize the pinnacle of extreme speed. Now, the even more ferocious. Then piloted by drivers who understand that a car with this wilder potential can never be tamed. Only respect. Τα στα Ρώσα. Αυτή η Lotus πια είναι η Elan. Και κουντάχ πίσω, Πόσα λόγα τα βγάζανε. Και πιο ελαφρύ μαλάκα και πιο δυνατό. V12, 450 άλογα, F12, 5 λίτρο, πιο πολλά κυβικά και πιο ελαφρύ. Πώς γίνεται αυτό ρε, 3691 λίμπρες, 3224 λίμπρες, 114 άλογα ανά λίμπρα. Και αυτό δυνατό, αλλά δεν παίρνω Aston Martin. Παίξουμε με λάμπο. Θα την πάρω κίτρινη έτσι για να γουστάρουμε. Είμαι κατά 99% σίγουρος ότι θα χρειαστώ traction. Να ενεργοποιήσω το traction control σίγουρα, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα οδηγείται, φίλε. Δεν οδηγιόταν πριν το Mi3. Κόλλησε. Πρέπει να κόλλησε. See you later, guys.